Και να κοιμόμουν στο κρεβάτι σου, αχ. Να βγάει τη λίμνη που στα χέρια σου κρατάς. Αχ, και να μου λες πως μ' αγαπάς. Δόξα σου ο Θεός, ξημερωθήκαμε και σήμερα. Δεν μου λες, από πότε πάμε ντουέτο? Αυτή μέσα γιατί κελαϊδάει? Ποιος, η Φλόρα? Μάρτον Παναγία μου, ραντάρα, έχεις Χριστιανέ μου. Θα τη γλύκανε φαίνεται το βράδυ ο γιος μου. Που στα χέρια σου κρατάς. Αχ, και να μου λες πως μ' αγαπά. Γιατί το έκτισες καλέ? Ο λαός μας είναι σοφός. Πού κολλάει αυτό? Ξέρεις τι λέει μια παροιμία του σοφού λαού μας? Και να θέλει να κρυφτεί, η χαρά δεν την αφήνει. Ποια? Θες να σου πω? Έλα μωρέ μάχη, έλα μωρέ μάχη. Ξύπνησα κι εγώ με λίγο κέφι το πρωί και εκεί να μου το βγάλεις ξινό. Α, ζήτησέ μας και τα ρέστα τώρα. Άκου να σου πω, Φλόρα. Εγώ για ένα κούτελο ζω στην κοινωνία. Και τι σχέση έχω εγώ με το κούτελό σου? Δεν μπορώ να δουλεύω στο σπίτι μιας Μιχαλίδας. Εμένα εννοείς? Όχι τον Αχιλλέα. Σε προειδοποιώ, σύνελθε. Βρε μάχη μου, πίστευα ότι εσύ θα με καταλάβαινες. Εσύ που ξέρεις τόσα χρόνια τι πικρό ψωμί. Ψωμί, ναι. Να πάρεις περισσότερο για να μας τάσεις και για το ψέμα. Εγώ δεν θα φάω εδώ. Θα βγω με την αδερφή μου. Α, μπα πάλι. Γιατί, ενοχλούμε κανέναν? Και πού θα πάτε με το καλό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλο και κάπου θα είναι. Αν θα είστε μαζί, αγκαλίτσα. Φτύσε μας. Φτύσε μας που μας ματιάσεις. Να σας φτύσω. Όποτε θέλετε. Πολύ ευχαρίστω. Πω, τι φαρμάκι είναι αυτό που έχεις μέσα σου. Τι κάκια, τι μαύρη ψυχή, τι κόλαση. Ευτυχώς που έχω την πατερού μου και την αδερφούλα μου. Ιδάλλως θα ήμουν για λύπηση. Τον άκουσες? Πες μου τώρα, εσύ γίνεσαι ή δεν γίνεσαι, Μιχαλίδα? Γίνεσαι. Α, μπράβο. Έλα εγώ. Εσύ. Κοίτα, το απόγευμα μπορώ καμιά δυο ώριτσες, αν μπορείς κι εσύ. Α, έχεις κανονίσει. Καλά, καλά. Όχι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Μην χαλάς το πρόγραμμά σου. Καλά, εντάξει, τα λέμε. Δεν σε πάει σήμερα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Καλογύρου. Τα ονόματα είναι περίτα. Καφεδάκι. Όχι. Ποτέ είναι ώρα υπηρεσίας. Όπως προτιμάτε. Υποπτεύεστε λοιπόν ότι ο προκομμένος σας απαντά. Ο σύζυγός μου θέλετε να πείτε. Ναι, το υποπτεύομαι. Μία στο εκατομμύριο βέβαια, αλλά... Παρακαλώ, κυρία μου. Επί αυτού του θέματος επιτρέψτε μου να έχω ιδίαν αντίληψη. Ξέρετε, μαντάμ, τι κέρα το πέφτει πανελλαδικός. Δεν με αφορά. Ο σύζυγός μου, όχι επειδή είναι δικός μου, αλλά είναι υπόδειγμα σύζυγου. Τυπικός στις υποχρεώσεις του, άψογο. Τι μυριστήκατε? Ποια, δεν σας καταλαβαίνω. Οπότε σας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Σας παρακαλώ πολύ. Τι είμαι να μου παίρνουν ψήλοι στα αυτιά? Γάτα ή κουνέλι? Χάλια είναι τα νεύρα σας. Είναι γνωστή σας η λεγάμενη? Κοιτάξτε, μάλλον έκανα λάθος που σας κάλεσα. Πείτε μου τι σας οφείλω και πηγαίνετε στο καλό. Ακούστε, μαντάμ, σας νιώθω. Το κέρατο είναι βαρύ, το ξέρω και το συμμερίζομαι. Όμως καθίστε να συνεργαστούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υποπτεύεστε καμία συγκεκριμένη? Όχι, καμία. Ο σύζυγος, με τι ασχολείται?
Έχει μπουτί κρεάτων στην Κυψέλη. Κρεατέμπορας. Χασάπης δηλαδή. Προτιμώ το μπουτί κρεάτων. Ναι, αυτό σας μάρανε. Ως εδώ και μην παρέκει. Δεν σας επιτρέπω. Δεν ξέρετε με ποια να έχει. Σε μία εβδομάδα το πολύ θα έχουμε φωτογραφίες στις λεγάμενες. Φωτογραφίες. Και όταν έρθει η ώρα, θα σας ειδοποιήσω να πάμε μαζί να τους τσακώσουμε υπ' αυτό το χώρο. Αν συμβαίνει κάτι. Βέβαια. Αν. Ομιγέννητο. Θα βγει απόψε. Με κάτι φίλους του μου. Αχα. Άρα αρχίζουμε δουλειά από απόψε. Και ακόμα να γυρίσει το κάθαρμα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Θέλω να πω πέραση ώρα. Δεν είναι, Πέπη μου. Τι φταίει και εσύ να ξαγρυπνά μαζί μου. Καλή, δεν πειράζει, ευχαρίστησή μου. Θέλω να πω ότι θα σου συμπαρασταθώ σε μια τέτοια στιγμή. Άλλωστε ο Θεόφιλό μου θα έχει κοιμηθεί τέτοια ώρα. Ευτυχώς είναι σπιτόγατο, στάθηκα τυχερή. Πέπη, μου φαίνεται ότι για πολύ το έπαιξα, κυρία. Εγώ όταν στα έλεγα αυτά, με λέγε κατίνε. Θε να δείξει ανωτερότητα. Ναι, αυτό με έφαγε. Καλά, καταλαβαίνουν αυτοί οι ρεζίλιδε από ανωτερότητε. Άντε καλέ που καταλαβαίνουν. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μωρέ, θα γίνω τέτοια κατίνα που θα με δει ο κύριος Αλέκος και θα τρομάξει. Άσε να μαζευτεί με το καλό. Μπράβο! Σας άρεσε? Καταπληκτική ήσουν. Μα όχι, είχα λίγο τράβο. Η Κορίνα, το αφεντικό μου, Αλέκος. Χάρηκα. Με το δίκιο σου. Ο Μιχαλάκης μου έχει πει για σας τα καλύτερα. Τι λέγα, σας είπε. Θα κάτσε να γεράσουμε ένα ποτό. Αχ, όχι, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να αλλάξω και το επόμενο νούμερο. Τι φοράς το επόμενο? Το άρωμα. Γουστάρω! See you later, alligator!
αγόρι μου που σε φέρνω. Αχιλέα! Τι κάνεις αγαπημένα μου, για μένα ήρθες. Είπα να περάσω για λίγο. Και καλά έκανες, πολύ χάρηκα, Αχιλέα μου. Πήγες ονόματα. Γιατί καλέ. Μην είναι κανένας γνωστός, κανένας πελάτης του μαγαζιού. Ντρέπεσαι για μένα. Όχι, όχι, τι είναι αυτά που λες. Τι είναι μέχρι να το συνηθίσω. Με την ησυχία σου. Πες μου, τα νέα σας. Στο σπίτι όλα καλά. Ο μπαμπάς τι κάνει. Από εμάς δεν καταδέχεται η κυρία Κορίνα να περάσει. Τι κάνεις, Μίτσα. Δεν βλέπω, Γλου. Ήδη γυρίζει, πλακά και τέτοια, ξέρεις. Μίλα του, μη γίνει καμιά φασαρία. Μας πίνεις πολύ και δεν κάνει. Συγγνώμη, έχω δουλειά. Δεν ξηγέσαι καλά, Πάπη. Δεν άκουσες τι είπε η κυρία. Γιατί είσαι εσύ, ρε, δικηγόρος της. Όχι, αδερφός της. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να μην σε κρατάμε. Τι έγινε, ρε, τσαμπουκά. Ναι, ρε, τσαμπουκά, τραβάς κανένα ζόρι. Τι θα είναι το αποφόρη που πάει να μας πουλήσει τσαμπουκά. Άντε, ρε, να πάει να πουλήσει κανένα πιντέ. Αμάν, αυτό δεν ήθελες να το πεις, ε, σου ξέφυγε. Δεν ήθελες να το πεις. Παιδιά, κρατάτε με. Αχιλέα, ψυχραιμία! Παιδιά, με κρατάτε. Ρωτήστε με, παιδιά. Παναγιά μου, σχολικό! Παναγιά! Μέσα στην κορίνα. Όρμα! Παιδιά, θα πάρει τσι άλλη τι! Σύγκανα μου! Πάρει τσι άλλη! Κάστη, ρε! Παναγιά μου! Παναγιά μου! Παναγιά! She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Μα, το βρήκες στον δρόμο. Καληνύχτα. Πού την είδες τη νύχτα, ξημέρωσε. Πού ήσουν, α? Στην κρεαταγορά ήμουν, πού ήθελες να με. Στην κρεαταγορά, τι έκανες. Για μισό λεπτό. Για περίμενε. Πώς είσαι έτσι. Άσε με. Πού ήσουν, Αλέκο, και σε δίνανε. Παράτα με, παιδάκι μου. Πού έχεις μπλέξει, αγόρι μου. Να δούμε. Αχ, Παναγία μου, έχει μελανιάσει τα αλήθεια. Άμα μιλάω εγώ. Πάγω, πάω να φέρω παγάκια. Τι να μου κάνει τώρα εμένα πάγω, τι να μου κάνει να πάγω. Κάτσε. Να πάω να σου φέρω μου λίγο νερό να σου φέρω. Πάω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Έλα, τι έγινε, τι ώρα ήρθε. Άψε, πάνω είναι. Την πήγε στο μαγαζί. Πώς να πάει. 5:45 γύρισε. Και ξέρεις την κατάσταση. Ξέρω. Χορτασμένος. Όχι. Δαρμένος. Μη μου πεις. Πού έχει μπλέξει, Πέπη μου. Πού έχει μπλέξει. Ποια ανώμαλη τον έχει τυλίξει και τον βάζει κάτω και τον τουλουμιάζει. Έχει και νυχαίες. Δεν τον έφτιαξα. Του έχει βουλώσει πάντα στο μάτι. Του έχει σκίσει τα ρούχα. Το έχω διαβάσει σε περιοδικό, παιδί μου. Yeah. Σου λέει στις μέρες μας πέφτει πολύ ξύλο την ώρα της πράξης. Ωραία! Να τη δέρνει αυτός. Όχι αυτή να δέρνει αυτόν. Πώς δίνανε οι άντρες έτσι, βρε στο σώμα μου.
Ήθελα να ξέρω τα παντελόνια που φοράει, δεν τα ντρέπεται. Να κάθεται να το βαράει το κάθε δρομοθήλικο. Κρίμα τον μπόι του, τη λεβεντιά του. Κρίμα. Δεν νιώθω καλά. Καταλαβαίνω, να ξέρει πώ θα καταλαβαίνω. Διότι πώ να ανεχτεί κι εσύ. Και άντε να ανεχτεί ότι έχει γκόμενα, αλλά ότι κάθε και τη τρώει από την γκόμενα. Είσαι τρελή. Τίποτα δεν πρόκειται να ανεχτώ. Κάτσε να μάθω πληροφορίες από τον Ντέντεκτιβ και θα δει τι έχει να γίνει. Βεβαίω, να μάθει και να πράξει αναλόγω. Μωρέ, ώρε ξέρει τι σκέφτομαι. Χαζέσταν οι μανάδε μα που είχαν το βιτριόλι στον ντουλάπι. Στην πρώτη ανάγκη, εύκαιρο. Πάψε κατεβαίνει. Να, καλημέρα. Καλημέρα, Λέκο μου. Σε πλάκωσε το πάπλωμα, ε! Καφέ δεν έχει? Να σου φτιάξω εγώ πώς τον πίνεις. Κάτσε κάτω εσύ. Καλά, άστο. Δεν θέλω καφέ, έχω αργήσει. Θέλεις τίποτα να ψωνίσω? Μακαρόνια δεν έχουμε, γάλα, χαρτί υγείας. Φέρα και ένα λάδι μεγάλο. Α, να μην το ξεχάσω. Και ένα βιτριόλι. Τι το θες το βιτριόλι? Θα δεις. Όχι, είναι απαραίτητο, Αλέκο μου, για τη λάτρα. Εγώ το χρησιμοποιώ παντού, στους τοίχους, στα πλακάκια, στα έμαγε. Έτσι, υπάρχει βιτριόλι, δεν καταργήθηκε? Όχι, δεν πάλι στη μόδα. Δεν είσαι τις πλισέ τις φούστες, φεύγουν για λίγο καιρό, αλλά παραμένουν κλασικές. Ναι. Καλά, εγώ φεύγω, άντε, γεια. Ώρα καλή. Δεν παίρνω όρκο, αλλά μου φάνηκε πως είδα μια νυχιά στο μάγουλο. Πατέτε, τι φάνε, γρήγορα να μάθουμε. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, σας ακούω, μόνη μου είμαι. Τι? Τι? Καμπαρέ! Παναγία μου! Ναι. Ναι? Ναι, τους απείσανε, το ξέρω. Γύρισε σε μαύρο χάλι. Εντάξει, θα περιμένω. Ευχαριστώ. Άκουσες. Δεν χρειάζεται να σου πω. Του τα τρώνε καμπαρετζούδες. Όχι όλες. Μία συγκεκριμένη. Η φίρμα του μαγαζιού, ονόματι Κορίν. Αλέκο! Καλημέρα. Τι είναι εδώ, χασάπικο? Όχι, βουλκανιζατέρ. Συγγνώμη, λάθος έκανα, με συγχωρείτε πολύ. Πού να πιάσουν οι ζέστες. Ορίστε, κατάλαβες. Ακόμα να πάει στη δουλειά. Θα βρει και κίνηση. Έχουν κλείσει το κέντρο οι συνταξιούχοι. Μη μου τη δικαιολογείς. Ξέρω πολύ καλά γιατί χασομεράει. Γιατί χασομεράει? Χαζεύει τις βιτρίνες. Ναι, η αλήθεια είναι το όχι αυτό το ελάττωμα. Αχ, πώς γίναμε έτσι, βρεμάχη μου. Και μη χειρότερα να λες. Αχ, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, πώς τα φέρνει. Ξέρεις τι όνειρο έκανα εγώ όταν παντρεύτηκα τη Φλόρα? Ότι θα κάνουμε μια μεγάλη, ευτυχισμένη οικογένεια. Το ήξερα πως θα σε βρω εδώ. Πώς ήταν αυτό το ξαφνικό? Τι έπαθε το μάτι σου? Τι έπαθε το μάτι μου? Δεν ξέρω, Φλόρα μου, έτσι ξύπνησα. Πω. Όλοι με βουλωμένα μάτια. Μπα. Γιατί ποιος άλλος έχει βουλωμένο μάτι? Ποιος άλλος? Το παιδί που έχει στο χασάπικο. Να δεις που αυτός θα με πώλησε. Να σου πω, εσύ πότε πέρασες από το χασάπικο? Τώρα εκεί πέρα ήμουνα. Να σου παλέκω, πρέπει να μιλήσουμε. Η κατάσταση έχει γίνει δραματική, αφόρητη. Όλο καυγάδες, κάθε λίγο και λιγάκι, φασαρίες, τσακωμοί συνέχεια. Άσε, και σε εμάς τα ίδια γίνονται. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι πρέπει για λίγο καιρό να απομακρυνθούμε. Μέχρι να ηρεμήσει λιγάκι η κατάσταση. Ναι, ξέρεις, Φλόρα, ήθελα να σου το πω κι εγώ. Πω, πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάω να ανοίξω το μαγαζί. Ναι. Αλέκο, σ' αγαπώ. Πάρε με το βράδυ, αν μπορέσεις. Ξέρεις, Φλόρα, δεν θα μπορέσω το βράδυ. Έχω ένα ραντεβού. Τι ραντεβού? Επαγγελματικό, καλέ, τι νόμισες? Με έναν εισαγωγέα αλλαντικών. Πολύ χάρηκα που ήρθες. Μου έχει πει τόσα πολλά Μιχαλάκη και εσένα που θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Ναι, να σου πω και εμένα ο Μιχαλάκης μέσα που ξενάρθω. Ξέρεις, είμαι κάπως μπερδεμένος και εσύ είσαι πεπειραμένη. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Άσε μην μου πεις. Είσαι παντρεμένος και έχεις ένα ανταλκαδάκι. Μπράβο, μέσα έπεσες. Σε έκοψα εγώ από την πρώτη στιγμή. Ξέρεις όμως, υπάρχει κι άλλο πρόβλημα. Είναι παντρεμένη κι αυτή? Πω, ρε παιδί μου, πουλιά στον αέρα πιάνεις. Ειδικό της μου. Δεν μου λες, ο άντρας της το έχει καταλάβει? Άσε μωρέ, τι να καταλάβει, ένας ηλίθιος είναι εκεί πέρα. Το κλείνω αμέσως. Παρακαλώ. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου?
Αχ, τι γίνεται, αδερφούλη. Ναι, ναι, να σου πω, να σε πάρω λίγο αργότερα για την κουδουλίτσα. Παναγία μου, σε πέτυχα σε ώρα δουλειάς. Όχι καλέ, πού πήγε το μυαλό σου. Όχι καλέ, εδώ με ένα φιλαράκι τα λέμε. Ναι, ναι, να σε πάρω αργότερα, ε. Άντε, φιλάκια, αγορίνα μου. Ο αδερφούλης μου. Λοιπόν, τι μου λέγες. Α, ναι, σου έλεγα για αυτόν τον ηλίθιο τον άντρα της δικιάς μου. Εσένα, γυναίκα σου, τι σώει άνθρωπος είναι. Ρώταμε πρώτα αν είναι άνθρωπος. Τι, σπίτι της. Όχι, όχι, αυτό ήταν. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πείτε μου τη διεύθυνσή της. Ναι, η Λύσια, Κερασούντος 87, έκτος όροφος. Ναι, 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 εντάξει, εντάξει, ναι. Ξέρω τι θα κάνω, θα μου πεις εσύ. Ο detective ήτανε. Ο Αλέκος είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι της Καμπαρατζούς. Πω, πω, τον σπίτωσε. Πάει, τελείωσε. Μεθαύριο το απόγευμα που αυτός ήταν στο μαγαζί, θα της κάνω έφοδο. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς είναι η αντίζηλός μου. Έχεις κορμί αναπηφό. Ποιες είναι. Μου ανοίγετε, σας παρακαλώ. Ποια είστε. Ανοίξτε μου, σας παρακαλώ. Παναγία μου! Ταϊθάν! Ταϊθάν! Ταϊθάνια! Έλα, καλή, γρήγορα! Έλα, μας πιάσανε! Φύγνε, μας πιάσανε! Έλα, γρήγορα, μας πιάσανε! Έλα! Φύγετε! Φύγετε! Απ' τη σκάλα! Απ' τη σκάλα, όχι απ' το σοφέ! Στη σκάλα! Μια φελακά αραπίνα. Για χαπίπι, για τέλη, χόρεψε μου τσιπετέλη. Do you speak English? Yes. Hello. Hello. Do you speak Greek? Ορίστε. Μιλάτε ελληνικά. Ασφαλώς, τι θέλετε. Φώναξέ μου την κυρία σου. Α, ποια κυρία μου. Να το σκάνετε. Μήπως είστε η Κορίνα. Αναλόγως. Εσείς τι ακριβώς θέλετε. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Ναι, λίγο σύντομα όμως, γιατί μόλις με βγάλετε από το μπάνιο. Μόνοι σας είστε. Ναι. Σας ακούω. Δεν μου ήταν εύκολο να έρθω μέχρι εδώ. Γιατί, βρήκατε κίνηση. Δεν είναι ώρα για χιούμορ. Και μάλιστα για χιούμορ της ίδιας ποιότητας με σένα. Δεύτερο. Δεν σας καταλαβαίνω. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα μου. Ναι, αλλά να έχετε την καλοσύνη λίγο πιο σύντομα, γιατί όπως σας είπα, είμαι πάρα πολύ βιαστική. Γεια σας. Στο καλά. Ελάτε, συνεχίστε, σας ακούω. Τι συμβαίνει. Τίποτα. Τι να συμβαίνει. Μην δίνετε σημασία. Να, μια πυρκαγιά πήραμε. Πάει, σβήστηκε. Με λένε Σωσό Παπαδήμα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Δεν σου λέει τίποτα το όνομά μου. Το Σωσό. Λίγο ασυνήθιστο φαίνεται. Κάθε πότε το γιορτάζετε. Αν συνεχίσεις έτσι, θα σε χτυπήσω και δεν το θέλω. Γιατί καλέ, τι έκανα. Το Παπαδήμα δεν σου θυμίζει κάτι. Θα έπρεπε. Είμαι η σύζυγος του Αλέκου. Του Παπαδήμα. Του Παπαδήμα. Τι μου λέτε. Είμαστε παντρεμένοι εδώ και χρόνια. Άντε. Και καλά στερνά σας εύχομαι. Δεν θα τα έχουμε. Γιατί στα στερνά μας παρουσιάστηκες εσύ. Συγγνώμη. Για ποιον Αλέκο μιλάμε. Σταμάτα να με δουλεύεις. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα ανεχτώ από σένα. Καλά, καλά. Ηρεμήστε. Το θυμήθηκες τον Αλέκο. Όχι. Ναι, ναι. Δεν θυμήθηκα εγώ τον Αλέκο. Ξεχνιέται ο Αλέκος. Δεν ξεχνιέται, ε. Όχι. Τι σου κάνει και μένει αλυσμόνητος. Όχι, όχι. Με παρεξηγήσατε. Το καλό που σου θέλω. Άσε ήσυχο τον Αλέκο. Κανόνισε την πορεία σου. Θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Θα σε καρφώσω στο αλλοδαπών. Στο αλλοδαπών δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις. Θα σε μπαγκλαρώσουν ώστε να πεις Κίμινο και θα πάω να βρεις τους συγγενείς σου, τους ανθρωποφάγους. Μη χειρότερα. Μαύρη, δηλαδή κατράμι. Όχι, μηγάς. Ξέρεις, αυτό το ανάμεικτο. Ακόμα χειρότερα. Αυτό το ανάμεικτο είναι που τους τρελαίνει τους άντρες. Αυτό το ντεμί τους λολαίνει. Και χιδέα, γλωσσού, κουτοπώνηρη. Να μου παριστάνει την ανήξερη, ε. Πώς κρατήθηκα, Πέπη μου. Πώς κρατήθηκα και δεν της άστραψα δυο χαστούκια.
Ποιος ξέρει από ποια ταγκανίκα μας κουβαλήθηκε. Κατάλαβες. Έρχονται στην Ελλαδίτσα μας, τους δίνουμε δουλειές, λαδώνουν τα ντερό τους, μας αρπάζουν και τους άντρες. Ευτυχώς ο Θεόφιλός μου είναι ρατσιστής. Ναι, είσαι πολύ τυχερή. Μόνο να το βλέπεις το τσόκαρο, Πέπη μου. Μόνο να το βλέπεις. Λοιπόν, αδερφούλη μου, τα νέα σου. Ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω ένα γλέντι. Γλέντι! Βρήκα την αδερφή μου μετά από τόσο καιρό για να αφήσω να περάσει τον ντούκου. Αλήθεια το λες. Να ξέρεις πόσο με συγκινείς. Θα κάνουμε ένα γλέντι τρικούβερτο, τρικούβερτο. Θα χαρεί και ο πατέρας. Να καλέσεις και τον κύκλο σου. Αχού, θα ξετράθουν τα κορίτσια. Και κορίτσια να καλέσεις και αγόρια να καλέσεις. Καλά, έτσι κι αλλιώς πολλά τα κορίτσια παλαιότερα αγόρια ήτανε. Ναι. Ναι, θα καεί το πελεκούδι. Μάλιστα. Χαρά μου, χαρά μου. Ελπίδα μου. Που λες το απόγευμα όπως καθόμουν, σκεφτόμουν να κάνουμε έτσι ένα γλέντι. Όχι, όχι, τίποτα, μη φανταστείς. Έτσι να μαζευτούμε εμείς και εμείς, να πιούμε ένα κρασάκι. Έτσι για το καλό. Πού δώσε ο Θεός και βρήκαμε το κορινάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έκανε όταν της τόπα, Σαν μωρό παιδί έκανε, χοροπήδαγε. Βλέπεις, της έχει λείψει η οικογένεια, η θαλπορή. Συγγνώμη, Αχιλέα μου, εμένα γιατί μου τα λες αυτά. Τι λόγος μου πέφτει. Με το καλό να μαζευτείτε, εγώ να σας φτιάξω μια τυρόπιτα στριφτή. Να τη γανίσω και 10 κεφτεδάκια. Φρεμαχούλα μου, φρεμαχούλα μου, τα κεφτεδάκια είναι το θέμα. Δεν καταλαβαίνεις γιατί στο λέω. Για να προετοιμάσεις το έδαφος. Α, σε παρακαλώ πολύ, μη με ανακατεύεις. Στο τέλος εγώ θα βρω τον πελά μου ως συνήθως. Αχ, από σένα κρέμομαι. Μόνο εσύ ξέρεις πώς να τη το φέρεις. Άλλη συφορά μας βρήκε. Ετοιμάζει γλέντι. Ποιος κάνει. Ο άντρας σου. Ο άντρας μου, τι γλέντι. Που ξαναβρήκε την αδερφή του. Τι σκοπεύει δηλαδή να κάνει, να ρίξει μπαλωθιές. Δεν ξέρω. Θέλει, λέει, να πανηγυρίσει. Να φωνάξει τη χαρά του. Να το πούμε σε όλο τον κόσμο ότι ξαναβρήκαμε το κορινάκι. Καλά, για να το πούμε είναι αυτό. Αυτό για να το κρύβουμε. Για το Σάββατο, λέει. Α, καλά. Ας πάρει τα μούτρα του να μου το πει εμένα και θα δεις τι έχει να γίνει. Μην είσαι χαζή. Κάν του το χατήρι τώρα. Πήγαινε με τα νερά του. Λες, Να γαλινέψει λίγο η κατάσταση, ώστε να έχεις καβάτζα για αργότερα, να του το κοπανίσεις ότι μέχρι και γλέντι έκανες για την αδερφή του. Μπράβο, ρε Μάχη. Σαν να έχεις δίκιο. Πάντα έχω, αλλά που να το βρω. Και δεν μου λες πότε, λέει, το Σάββατο. Αχ, βρε κορίτσια, σε τι πελά σας έβαλα. Ρε Φλωρίτσα μου, έκανες τόσες ετοιμασίες για μένα. Έλα, βρε Κορίνα μου, αλίμονο. Μια φορά ξαναβρίσκεις την κουνιάδα σου. Ο Αχιλλέας που είναι, στο μπαμπά. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω ποιος έχει καλέσει. Κάποιος συνάδελφος της, φαντάζομαι. Τι θες να πεις. Ήρθε κόσμος. Η Μόνικα και η Σαμπρίνα θα είναι. Μόνικα και η Σαμπρίνα. Αυτός θα μας λυπηθεί. Αυτές θα είναι. Όπου γάμος και χαρά, πάντα πρώτες. Φαντάζομαι έρχονται κατευθείαν από τη δουλειά. Όχι, στη δουλειά θα πάνε μετά. Πάμε να βάλουμε παγάκια. Χωρίς να βάλουμε παγάκια. Εντάξει, εντάξει, ανοίγω εγώ, ανοίγω εγώ. Στη δουλειά θα πάνε μετά. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Καλησπέρα. Εδώ είναι το γλέντι. Έξω τέρτια και καημή. Έξω τέρτια και καημή. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Της αγάπης τη φωτιά. Της αγάπης τη φωτιά. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Αμάν.